You sweet thing. Η Κένια φιλοξενεί φέτο την συνάντηση των αρχηγών τη Αφρική με θέμα συζήτηση τη λαθροθυρία στην ήπειρο των γιγάντιων ζώων. Σύμφωνα με οργανώσει, ο αριθμό των νεογέννητων που μένουν ορφανά έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Ένα από αυτά είναι και ο μικρό Ρίγκο. Όπω φαίνεται, το babysitting σε ένα μικρό ρινόκερο είναι παρόμοιο με το babysitting σε ένα μωρό. Ένα καθημερινό κύκλο ανάμεσα σε φαγητό, παιχνίδι και ύπνο με μικρή διαφορά τις κραυγές που βγάζει όταν πεινάει λίγο παραπάνω. <Ρι> το δύσκολο ταξίδι του μικρού Ρίγκο ξεκίνησε τη στιγμή που τον εγκατέλειψε η μητέρα του όταν ακόμα ήταν δύο εβδομάδων. Η κατάσταση στην οποία εντόπισαν οι και στον μικρό Ρινόκερο ήταν ένα στάδιο πριν το θάνατο. Από εκείνη την ημέρα όμω, απέκτησε αρκετού θετού γονείς που τον ταΐζουν τρει φορέ την ημέρα και προσπαθούν συνεχώ να τον κρατήσουν ασφαλή και να τον κοιμίζουν καθημερινά. Yeah, oh. yeah. mm -hmm. Μία από τι αγαπημένε του στιγμέ είναι όταν κάποιο του χαϊδεύει την κοιλιά ενώ είναι ξαπλωμένο. Ο φύλακα του ρίγκο δηλώνει οργισμένο και μόνο στην ιδέα ότι κάποιοι άνθρωποι κυνηγούν αυτά τα ζώα. Άλλη μια αγαπημένη ώρα τη ημέρα για τον μικρό ρινόκερο είναι αυτή του μπάνιου, με τη λάσπη να τον βοηθά να μην καίγεται από τον ήλιο ενώ ταυτόχρονα να τον δροσίζει. Με τη μητέρα του όμω να απουσιάζει, αυτό το σπάνιο είδο λευκού ρινόκερου βρήκε πατρική στοργή σε ένα ακόμα πιο σπάνιο αρσενικό ρινόκερο, που είναι και ο τελευταίο βόρειο λευκό ρινόκερο του πλανήτη. Οι φυλακές πλέον ελπίζουν πως ο αρσενικός θα διδάξει στο ρίγκο πως να φέρεται περισσότερο σαν ρινόκερος και λιγότερο σαν άνθρωπος.